παρουσία των ΜΑΤ σήμερα έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την έδωσε, όπως δηλώνουν οι ίδιοι επικεφαλής της αστυνομίας σήμερα εδώ, ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από το πρωί, από το ΑΠΙΘΙΤΑ μέχρι την Αθήνα, φαίνεται το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για άλλη μια φορά, για τρομοκρατία και καταστολή απέναντι στο οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που με μία φωνή σε όλη τη χώρα διαδηλώνουμε και απαιτούμε η κυβέρνηση τώρα να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Τώρα να πάρει πίσω το νέο νομοπλαίσιο που ετοιμάζει, τις συγχωνεύσεις, την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας, κάθε σκέψη για δίδακτρα. Τώρα να δηλώσει ότι δεν πρόκειται η αστυνομία να πατήσει το πόδι της στις σχολές μας ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε ποτέ. Το πρωί είχαμε νέα εισβολή αστυνομικών δυνάμεων, ΜΑΤ και ασφαλιτών στο ΑΠΙΘΙΤΑ με κοινά προσχήματα. Τώρα το απόγευμα έρχονται εδώ φοιτητές να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, να διεκδικήσουν αυτά που θα πρέπει να έχουν τα σύγχρονα πανεπιστήμια, τα σημερινά, για να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών, για να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων, για να μπορούν να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτό που αντιμετωπίζουν είναι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Τέτοια πανεπιστήμια θέλει. Θέλει να εντείνει την καταστολή, να μην μπορούμε να μιλήσουμε, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή να φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κινητοποίησή μας. Του Υπουργείου και συγκεκριμένα του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη αποδεικνύει ένα πράγμα, ότι όλα όσα βιώνουμε είναι βάση σχεδίου. Βάση σχεδίου ερχόμαστε έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συναντάμε ΜΑΤ, βάση σχεδίου από το πρωί αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα το ΑΠΙΘΙΤΑ είναι αστυνομοκρατούμενο και οι συνάδελφοί μας εκεί αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία και την καταστολή. Βάσει σχεδίου προχωράνε όλα, κατά δήλωση και του Υφυπουργού Παιδείας, για την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας στις σχολές, για την οποία ο Υφυπουργός δηλώνει ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί κανονικά. Εδώ λοιπόν, έξω από το Υπουργείο, τους το δηλώνουμε να το ακούσουν καθαρά. Ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Αστυνομία στις σχολές μας δεν θα πατήσει το πόδι της ποτέ. Οι φοιτητές έχουμε συγκεκριμένες διεκδικήσεις και με αυτές θα παλέψουμε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία πόδι δεν θα πατήσει σε κανένα ίδρυμα και αυτό θα το αποδείξουμε και στις 17 Μάη και το καλοκαίρι και όποτε το Υπουργείο επιλέξει να προχωρήσει στην υλοποίηση του νόμου. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουμε καθαρό. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, των φοιτητών η πάλι θα τη σπάσει. Κρατία,